play-off. Και μετά από μια ήττα στη Νέα Σμύρνη τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα. Δεν δείχνουν είναι εύκολα. Είναι εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Αν εμφανιστεί σαν ΠΑΟΚ, δεν ξέρω. Πώς το σκέφτεστε? Εντάξει, άμα δεν είχαμε δεχθεί την τιμωρία των βαθμών, τώρα θα είχαμε, δεν ήμασταν ήδη μέσα. Αλλά αφού έγινε έτσι, πρέπει να παλέψουμε και τα δύο μάτς, να είμαστε επιθεχημένοι. Να τα κερδίσουμε για να μπούμε στα play-off, γιατί είναι ο στόχος και εννοείται πως πρέπει να μπαίνει ο ΠΑΟΚ στα play-off. Σκέφτεστε το σενάριο να μην τα καταφέρετε? Όχι, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό. Γιατί δεν αρμόζει σε εμάς και στην ομάδα μας και στην εικόνα μας. Πιστεύω ότι θα μπούμε στα play-off σίγουρα. Μετά από δύο νίκες, η ήττα στη Νέα Σμύρνη. Καλώς ήταν μια κακή παρέτηση, ή πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος στην εκείνη? Εντάξει, στη Νέα Σμύρνη στο πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν καλοί. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο μετά την ισοφάριση πιέσαμε. Δεν καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ και από ένα σουτ δεχτήκαμε τον γκολ και στην ουσία εκεί χάθηκε το μάτς. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε κάνει πριν το μάτς του Πανιωνίου. Να παίζουμε πειθαρχημένα, να τα δίνουμε όλα στον γνωστό χώρο και αν το κάνουμε αυτό δεν θα έχουμε ένα πρόβλημα ούτε στα πλοία. Από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν σίγουρα 2-3 παιχνίδια, 4 χωρίς κόσμο. Πώς το σκέφτεστε, πώς το περιμένετε? Σίγουρα ο κόσμος βοηθάει, μας δίνει δύναμη. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια που θα αγωνιστούμε χωρίς κόσμο σαν να είναι μαζί μας, σαν να είναι στο πλευρό μας και για μας θα είναι η ίδια δουλειά μας στο γήπεδο. Η αλλαγή προπονητή λειτουργήσε διαδικτυακά ή θετικά για την ομάδα? Εντάξει, σίγουρα μια αλλαγή προπονητή φέρει νέες ιδέες ο προπονητής, νέα φιλοσοφία. Όλοι οι παίχτες θέλουν να αποδείξουν ότι πρέπει να παίζουν, ότι αξίζουν να παίξουν. Αλλά το σημαντικότερο πιστεύω είναι σε εμάς, είναι στα πόδια μας. Όποιος προπονητής για να έρθει, άμα εμείς δεν δίνουμε το 100% δεν θα μπορέσει η ομάδα να πάει μπροστά. Γίνεται πολλή κουβέντα για την πίεση που δέχεσαι και αν μπορεί μόνο στο Πέλκας να τα επεξέλθει. Πώς το βιώνεις όλο αυτό? Αισθάνεσαι όντως πιεσμένος? Γιατί εντάξει, η χρονιά φτάνει στο τέλος, ρε παιδί μου. Έχεις κάνει μια γεμάτη σεζόν. Ότι δεν έχεις από πίσω κάποιον να σε αντικαταστήσει ή να μοιράζει τη θέση. Γίνεται και αρκετή κουβέντα σε κάθε περίπτωση. Εντάξει, είναι πολύ καλό αυτό να υπάρχει πίεση. Μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος. Είναι πολλά τα μάτια ήταν φέτος, πρωτόγονη εμπειρία για μένα. Αλλά βγαίνω δυνατό σίγουρα, πιο έμπειρος και πιστεύω ότι βελτιώνομαι. Αυτό είναι το σημαντικότερο και πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι ώστε να γίνομαι εγώ καλύτερος. Και φυσικά να βοηθάω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Όπως είπα και πριν, μέσα από τη δουλειά, μέσα από την πίεση που δέχομαι, πρέπει να τα καταδείξω, να τα καταφέρω, να τα φέρω πιο δυνατός. Δημήτρη, με όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, επηρεάζεστε, σας αφήνουν να παίξω τις κουβέντες για την ΕΠΟ, τις διαιτησίες, το Brexit, το ποδοσφαιρικό, τις τιμωρίες, όλα αυτά που γίνονται? Γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα δεν είναι υγιές, το ξέρουμε όλοι. Εσείς επηρεάζεστε από αυτό? Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις, ναι, μέσα στην ομάδα υπάρχουν συζητήσεις. Αλλά προσπαθούμε να μην το σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Ώστε να το καταφέρουμε αυτό το στόχο και από εκεί και πέρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Τώρα δεν μπορώ να έχω άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Εσύ προσωπικά καταλαβαίνεις μεγάλη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη φορά που ήσουν στον ΠΑΟΚ, αγωνιστικά? Εντάξει, σίγουρα. Την προηγούμενη φορά που ήμουν στον ΠΑΟΚ ήταν, έχουν περάσει 4 χρόνια. Είμαι πιο ωραίος, πιο δυνατός νιώθω. Και φυσικά πρέπει να αρχίσω να ανεβαίνω κι άλλο και από τον χρόνο και να είμαι ακόμα πιο καλός. Σε όλους τους.